Γνωρίζουμε όλοι τα βλέμματα λοιπόν των φίλων του ποδοσφαίρου θα είναι στραμμένα το βράδυ στις 8.30 στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο και στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη για το κύπελο Ελλάδος. Έγινε σήμερα και είναι σε εξέλιξη, ίσως ακόμη και τώρα, η μεγαλύτερη μετακίνηση φιλάθλων στο εσωτερικό της χώρας. Περισσότεροι από 23.000 οπαδοί του Άρη, κυρίως με πούλμαν και φυσικά και με πτήσεις τσάρτερ, ταξιδεύουν από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στον αγώνα του τελικού κυπέλου εναντίον του Παναθηναϊκού. Στις 9 λοιπόν το πρωί, περισσότερα από 300 πούλμαν πέρασαν τα διόδια στα Τέμπη. Θα μας πει περισσότερα και βλέπουμε εμείς ήδη την εικόνα. Κυτρίνης η Εθνική Οδός, Βαγγέλη Μητρούσια. Πες μας περισσότερα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους θεατές. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, είναι ότι είναι η μεγαλύτερη κίνηση που έχει γίνει τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια στο εσωτερικό της χώρας. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς αν βρεθεί αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, όπου ουρές χιλιόμετρων υπάρχουν τουλάχιστον στον ομό της Φιώτιδας, πριν από τα διόδια της Πελασγίας, αλλά και μέχρι τα Καμένα Βούρλα, όπου πραγματικά θα λέγω ότι τα αυτοκίνητα είναι χιλιάδες, με αποτέλεσμα να υπάρχει και καθυστέρηση και ποτηλιάρισμα, θα έλεγα. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι δεν έχουν σημειωθεί προβλήματα μέχρι στιγμής. Σε αυτό βέβαια έχει φροντίσει η αστυνομία, η τροχέα η οποία βρίσκεται στους δρόμους, προκειμένου να εξυπηρετήσει αυτή τη μεγάλη μετακίνηση των φιλάθλων αλλά και όσων άλλων βρίσκονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάστηκαν δύο προβλήματα σε δύο λεωφορεία που μετέφεραν φιλάθλους του Άρη, μηχανικά προβλήματα. Το ένα έγινε πριν την Πελασγία και αντιμετωπίστηκε από το κτέλ Μαγνησίας, όπου ένα άλλο λεωφορείο δηλαδή θα μεταφέρει τους φιλάθλους του Άρη, μέχρι να γίνει βέβαια η ζημιά, να προστατεί η ζημιά στο λεωφορείο. Και το άλλο είναι λίγο πριν τη Στυλίδα, αλλά εκεί όμως το ευχάριστο για το λεωφορείο είναι ότι η βλάβη παρουσιάστηκε κοντά σε ένα συνεργείο και αντιμετωπίζεται και αυτή η βλάβη. Οπότε τυχερή ακριβώς στην ατυχία τους είναι οι φίλαθροι που βρίσκονται στο συγκεκριμένο λεωφορείο. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Καλά, θα βρίσκαν τρόπο να φτάσουν μέχρι την Αθήνα, Βαγγέλη. Ακριβώς, ακριβώς θα βρίσκαν. Αυτό που μπορώ να πω ότι είναι χιλιάδες, όχι 220 είναι συνολικά τα λεωφορεία που μεταφέρουν φιλάθλους του Άρη, αλλά είναι όμως χιλιάδες τα αυτοκίνητα, πολυμορφικά και γιοταχή που μεταφέρουν φιλάθλους του Άρη. Εμείς βλέπουμε αυτές τις εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες. Πώς να μην το πούμε άλλωστε. Είναι γεγονός ότι από την Εθνική Οδό, ακριβώς και με τη βοήθεια του ελικοπτέρου της Θεσσαλονίκα. Ναι, αυτό το κομβόι των φιλάθλων του Άρη ξεκινάει αυτή την ώρα, παράδειγμα η Κεφαλή βρίσκεται στον ομό της Βιωτίας και η Ουρά είναι στον ομό της Φτιότητας. Είναι, θα έλεγα έτσι, ένα κομβόι χιλιόμετρων. Ωραία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο κομβόι στην Εθνική Οδό τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον συνάδελφο το Στέλιο Νικητόπουλο, είναι κοντά μας. Να πω ότι σύμφωνα, καλή μου σημέρι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων, 237 είναι τα πούλμαν με τους φίλους του Άρη που έχουν περάσει από τα Τέμπη. Ο Βαγγέλης μας είπε 220, Βεβαίως. Προσθέθηκαν ακόμη 17. Η ροή συνεχίζεται των οχημάτων, όπως καταλαβαίνεις, πολλά τα γιοταχή. Και να πάμε και στο αγωνιστικό μέρος. Πάμε. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας που θα γίνει σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη. Παίκτες και προπονητές των δύο ομάδων εμφανίστηκαν αισιόδοξοι στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του τελικού. Τα τύμπανε στη θέση τους, όπως και οι οπαδοί του Άρη που ετοιμάζουν την δική τους εκστρατεία για το μεγάλο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Τώρα είναι δύο τα ξημερώματα και οι οπαδοί του Άρη ετοιμάζονται να επιβαστούν στα λεωφορεία με πρώτη στάση στα Μάργαρα και στη συνέχεια τελικό προορισμό την Αθήνα. Υπάρχει 40 χρόνια αποθυμένα που έχει να πάρει ο Άρης τίτλο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στη φάση τότε που είχαμε πάρει το τελευταίο κύπελο. Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι έχουν γεράσει, άλλοι γεννήθηκαν ενδιάμεσα και αυτή η ιστορία νομίζω δημιουργεί μια τεράστια λαχτάρα για τον κόσμο του Άρη να πάρει αυτό το κύπελλο. Είναι ένα τελείωτο κομβόι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είναι μια μετακίνηση η οποία ποτέ δεν έχει υπάρξει τουλάχιστον στην Ελλάδα. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που συνδυάζει ο τελικός του Άρη με αυτή τη μετακίνηση. Είμαστε χαρούμενοι που ο Άρης τελικά μπόρεσε και πήρε αυτά τα εισιτήρια που πήρε, έστω και αν αποδείχθηκαν λίγα. Σε ένα τελικό που πιστεύουμε ότι θα το κατακτήσει ο Άρης, γι' αυτό και τον ακολουθάμε 25.000 οπαδοί μαζί του και 30 και 35.000 να είχαμε εισιτήρια, θα τα είχαμε δώσει. Πάμε με στόχο να κερδίσουμε, θα μιλάει μπάλα, όχι όπως πρόπερση με τον Ολυμπιακό. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Εγώ κατέβηκα από τη Ρουμανία για το μάτς. Κανένας άλλος λαός, δεν υπάρχει στην Ελλάδα κανένας άλλος που να μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Θα περάσουν πολλά χρόνια. Πάρα πολλά.
Ο Άρης διψά για την κατάκτηση ενός τροπαίου. Απλά πάμε να καταρρύψουμε τον πανελλήνιο οπαδικό μύθο και καλά. Άρης και μόνο. Την κούπα και σβήσαν όλα. Η ώρα είναι 4 τα ξημερώματα και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους οπαδούς του Άρη για την Αθήνα φτάνουν εδώ στα διόδια των Μαλγάρων. Το αγωνιστικό θα το δούμε μετά, βιαστήκαμε λίγο. Βιάστηκε, θέλω να μας πεις για την αισιοδοξία του προπονητή και της ομάδας. Είναι σίγουρο ότι πάνε σε ένα κυπέλο, τελικό κυπέλο με αισιοδοξία. Αλλά εμείς είδαμε τώρα την αισιοδοξία των φιλάθλων του Άρη που αναχωρούσαν στις 4 τα ξημερώματα για να φτάσουν στην Αθήνα και να είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο στην ώρα τους. Θα δούμε και τη συνέχεια βέβαια, γιατί τώρα είδαμε την αναχώρηση των φιλάθλων από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, καθώς 24.000 φίλοι του Άρη κατεβαίνουν στην Αθήνα, πάμε να το δούμε. Πετάμε με το ελικόπτερο της Ιντερσαλόνικα και κυβερνήτη τον Γιώργο Μαυρουδεράκη στο ύψος του Πλαδεμόνα στην Εθνική Οδό με τα λεωφορεία των οπαδών του Άρη. Έχουν κλείσει το ρεύμα, πάει προς Αθήνα, βλέπετε εδώ σταματημένα και γιοταχή με πάρα πολλά λεωφορεία που μεταφέρουν τους οπαδούς της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε εδώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Θα κάνουμε μια κίνηση προς τα πίσω να δούμε πώς είναι η κυκλοφορία λίγο πριν. Βλέπουμε τα άλλα λεωφορεία που ξεκίνησαν τελευταία. Εδώ υπάρχει καλύτερη ροή στην Εθνική Οδό. Βλέπετε τα πούλμαν που έχουν ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και από τις γύρω περιοχές, κάποιοι φύλαθλοι και στις οροφές. Εδώ μία πανοραμική άποψη από το κίτρινο κομβόι. Η ώρα είναι 9:15 και όπως βλέπετε, ελικόπτερο ελέγχει την κίνηση στην κοιλάδα των Τεμπών. Εμείς ξεκινήσαμε από Βολύκαστρο 4:30-5. Α, περιμένουμε τα λεωφορεία για να περάσουμε μαζί τα Τέμπη. Αισιόδοξο κι εγώ, αλλά θα δούμε τι θα γίνει, εντάξει. Θα δούμε. Πιστεύουμε, έτσι πιστεύουμε, ότι αυτή τη φορά θα γυρίσουμε με το κύπελο. Πού στηρίζετε αυτή την αισιόδοξία? Έχουμε καλύτερη ομάδα και προπονήτη. Ήταν γνωστό σε όλους αυτό ότι θα γινόταν αυτό. Δεν μπορεί καμιά άλλη ομάδα να συναγωνιστεί τον Άρη. Είναι μοναδική ομάδα, μπορεί να κουβαλήσει και τόσο κόσμο σε τελικό αγώνα. Μέχρι την Αυστραλία. Όπως το είπε ο φίλος μας. Λοιπόν, ο Άρης το βράδυ θα το σηκώσει το κύπελο? Θα το σηκώσει, φυσικά και θα το σηκώσει. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Αλλιώς δεν θα ερχόμασταν καθόλου. Θα πάμε να φέρουμε το κύπελο. Τελείωσε. Άντε. Άρη, κατεβαίνουμε για τον Άρη μας. Κύριε Μπαρμπότη, έχει δοθεί το ένα ρεύμα στην κυκλοφορία μέσω της κοιλάδας των Τεμπών. Από χτες ξεκίνησε προς τη Θεσσαλονίκη και αυτή την ώρα βλέπουμε ότι γίνεται μονοδρόμηση προς την Αθήνα. Από 09 η ώρα της σήμερα μέχρι και 18:30 θα κινούνται προς Αθήνα όλα τα οχήματα. Και από 19:00 ώρα της σήμερα μέχρι 14:00 ώρα της Κυριακής προς Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 9:20 και τα πρώτα λεωφορεία με τους φιλάθλους του Άρη έχουν περάσει την κοιλάδα των Τεμπών. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι φιλάθλοι έχουν κατέβει από τα λεωφορεία αφού το μέγεθος της εκστρατείας δεν επιτρέπει την ομαλή κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης.